Γεια σας, είμαι η Βάσο Παπά. Στο προηγούμενο βίντεο το ερώτημα ήταν καθεπότε πρέπει να κοινωνούμε. Θα μπορούσαμε να απαντήσουμε με ένα άλλο ερώτημα. Καθεπότε πρέπει να τρώμε, διότι η Θεία Ευχαριστία είναι και αυτή η τροφή, η τροφή της ψυχής. Κάθε φορά που πεινάμε θα ήταν η απάντηση και αλίμονο στον σωματικό οργανισμό που δεν έχει τους νιγμούς της πίνας που δεν αισθάνεται την ανάγκη της τροφής. Κάτι άρρωστο πρέπει να υπάρχει, μας λένε οι γιατροί. Κάποιος κίνδυνος βρίσκεται σε εξέλιξη. Η όρεξη είναι δείγμα υγείας. Το ίδιο θα πούμε για την πείνα και δίψα, που πρέπει να έχει ο πιστός χριστιανός, το σφοδρό πόθο για να δεχτεί μέσα του τον Χριστό με το μυστήριο της θεία Ευχαριστίας και να θρέψει την ψυχή του. Γι' αυτό ακριβώς την συνεχή Θεία Κοινωνία, την τροφή του παντός, συνιστούν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Η λειτουργία του Αγίου Κλίμεντος αναφέρει ότι οφείλει να μεταλάβει πας ο λαός. Πας λοιπόν ο λαός, εν πάση λειτουργία, χρεωστεί εμπράκτος να ανταπαντά εις την πρόσκληση. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Με προθυμία και ζήλο να προσέρχεστε τακτικά στη Θεία Ευχαριστία, συνιστούσε και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Αξίζει εδώ να προσθέσουμε αυτούσιο το κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου για τη συνεχή Θεία Κοινωνία. «Και το κοινωνήν καθεκάστην ημέραν και μεταλαμβάνειν του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού, καλών και εποφελές αυτού σαφώς λέγοντος» ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον. Τις γάρ αμφιβάλλει ότι το μετέχειν συνεχώς τη ζωής ουδέν άλλο εστίν ή ζει πολλαχώς. Εμείς τέταρτον καθεκά στην εβδομάδα κοινωνούμεν εν τη Κυριακή, εν τη Τετράδη και τη Παρασκευή και το Σαββάτο και εν τες άλλες ημέρες εάν ή είναι δηλαδή μνήμη Αγίου Τινός. Το δε εν της το, του διωγμού κερίς αναγκάζεστε την μη παρόντος ιερέως ή λειτουργού την κοινωνίαν λαμβάνειν τη ιδία χειρή είναι βαρύ, περιτόν εστί αποδεικνύνε διατό και την μακράν συνήθιαν τούτων δι' αυτών των πραγμάτων πιστώσαστε. Πάντες γάρ οι κατά τας μονάζοντες, ένθα μη η ιερεύς, κοινωνίαν οίκοι κατέχοντες αφεαυτών μεταλαμβάνωση. Για τον φωστήρα λοιπόν της Καπαδοκίας είναι καλό και χρήσιμο αν ήταν δυνατόν καθημερινώς οι πιστοί να μεταλαμβάνουν. Διότι το να μετέχει κανείς της ζωής αποκτά μέσα του πλημμύρα ζωής. Γι' αυτό και οι χριστιανοί στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου κοινωνούσαν τέσσερις φορές την εβδομάδα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι πιστοί σε καιρούς διωγμού που δεν μπορούσαν να έχουν ιερέα διατηρούσαν στο σπίτι τους τα τίμια δώρα και μετελάμβαναν μόνοι τους. Το ίδιο και ο Ιερός Χρυσόστομος ελέγχει εκείνους που παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία και δεν κοινωνούν, αλλά περιμένουν το Πάσχα ή άλλες μεγάλες εορτές. Το λάθος τους είναι ότι τοποθετούν τη Θεία Κοινωνία σε αραιά διαστήματα δίθαν για λόγους ευλαβίας. Κακή η συνήθεια αυτή που δυστυχώς έχει επικρατήσει σε πολλούς. Ακριβώς γιατί η προσέλευση στη Θεία Κοινωνία δεν είναι ζήτημα χρόνου. Είναι κατάλληλης ψυχικής προετοιμασίας. Πολλοί εγγράφει το χρυσό στόμα της Εκκλησίας, μεταλαμβάνουν μία φορά το χρόνο, άλλοι δύο και άλλοι πολλάκις. Ποιοι είναι οι πιο σωστοί, ούτε αυτή της μιας φοράς, ούτε των πολλών, ούτε των ολίγων, αλλά αυτή που με καθαρή συνείδηση, με καθαρή καρδιά, με ζωή ανεπίληπτη προσέρχονται. Αυτοί πάντοτε να κοινωνούν, οι άλλοι ούτε μία φορά. Γι' αυτό ο ιερεύς όταν μας καλεί λέει «τα Άγια της Αγίας» ώστε να μην πλησιάζει κανείς απροετοίμαστος. Αυτό εννοεί, όποιος δεν είναι Άγιος να μην προσέρχεται και δεν λέει απλώς αμαρτημάτων καθαρός αλλά Άγιος και Άγιος δεν είναι εκείνος που δεν έχει αμαρτήματα, αλλά εκείνος που έχει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του, που διαθέτει πλούτο έργων αγαθών. Συνεχίζει ο ίδιος. Κανένας δεν μπορεί να καυχηθεί πως έχει καθαρή την καρδιά. Δεν είναι αυτό το φοβερό, αλλά αν και δεν έχουμε, δεν προσερχόμεθα σε εκείνον εν μετανία για να την καθαρίσει. Η καλύτερη επομένως προετοιμασία φίλοι μου για τη συχνή θεία κοινωνία είναι η καθημερινή προσπάθεια για μια ζωή μετανιάς. Καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Χρειάζεται αγώνας για τη βίωση της αγάπης, της εσπλαχνίας τη συγχωρητικότητα. Τα Άγια της Αγίας αναφωνεί ο Ιερεύς. Τα Άγια προσφέρονται σε αυτούς που αγωνίζονται να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τη ζωή της Αγιότητας. Ουδείς αναμάρτητος, πτώσεις και αδυναμίες θα υπάρχουν, αλλά εφόσον αγωνίζονται και προχωρούν και αναγνωρίζουν τα λάθη τους και μετανοούν ο ουράνιος πατέρας δέχεται τους ασώτους κάθε εποχής και σφάζει για αυτούς το μόσχο των συτευτό και τους καλεί στο πλούσιο πνευματικό τραπέζι για να εφρανθούν. Αυτά για σήμερα. Είμαι η Βάσο Παπά και θα είμαι πολύ σύντομα κοντά σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κόκκινο κουμπί από κάτω για να σας έχω μαζί μου σε κάθε καινούριο βίντεο και με χαρά να ξέρετε διαβάζω κάθε email, κάθε σχόλιο που γράφετε από κάτω και απαντάω σε όλα προσωπικά. Να είστε καλά.